και θα μας απαντήσει τι είναι η μέρα καριέρας και τι προσδοκικά να πετύχουμε τη σημερινή μέρα. Καλή σας μέρα. Κάθε χρόνο το Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου, όπως και πολλά άλλα ΙΕΚ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διοργανώνουν τη μέρα αυτή. Και ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία είναι να έρθουν εδώ όλοι οι διευθυντές των μεγάλων επιχειρήσεων του τόπου μας, του νομού μας, των γειτονικών περιοχών, προκειμένου να έρθουν σε συνάντηση με τους σπουδαστές μας, τους καταρτιζόμενους, για να πάρουν τα βιογραφικά τους, να δώσουν συνέντευξη οι καταρτιζόμενοι μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φέρνουμε στο σπίτι των φοιτητών μας, των καταρτιζομένων, φέρνουμε τους διευθυντές, στο σπίτι, το σχολείο τους. Οπότε, εδώ έχουμε δύο ομάδες φοιτητών, δύο μας καταρτιζομένων. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποφευθεί από το Λύκειο και ήρθαν εδώ για να πάρουν επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση και επιστοποίηση. Και μια άλλη ομάδα, η οποία είναι εργαζόμενοι, είτε στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είτε στις άλλες επιχειρήσεις, και έρχονται εδώ να πάρουν και αυτοί επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, παρόλο που είναι εργαζόμενοι στο κομμάτι είτε του τουρισμού είτε τις άλλες μεγάλες Δηλαδή επιχειρήσεις. είναι ήδη στο ξενοδοχειακό τομέα και έρχονται για να Ναι, βελτιώσουν βεβαίω. την. Δηλαδή, έχουμε από όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου εδώ. Καταρχήν, όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές, το Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου σχετικά με την ξενοδοχειακή βιομηχανία, αυτή τη στιγμή καλύπτει όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι της παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, έχουμε υπαλλήλου υποδοχής, έχουμε εμπορευματογνωσία, υπαλλήλου ορφοκομεία, housekeeping. Έχει να κάνει με κρατήσεις, έχει να κάνει με ψυχαγωγία και άθληση, δηλαδή τμήματα αισθητικής, βοηθός ψυχοθεραπείας. Φέτος έχουμε και ένα τμήμα προπονητικής και επίσης να εργαστούν κάποιοι στο κομμάτι του τουριστικού γραφείου κτλ. Δηλαδή καλύπτουμε όλο το φάσμα, με δύο τμήματα φέτος. Δηλαδή σήμερα αυτοί που θα ήρθαν οι ιδιωτές ξενοδοχείων, τα στελέχη των επιχειρήσεων που ήρθαν εδώ πέρα, τι θα κάνουν ακριβώς? Όλοι οι καταρτιζόμενοι, γενικά όλοι θα περάσουν από την κάθε εταιρεία, θα αφήσουν τα βιογραφικά τους, θα δώσουν συνέντευξη, είτε είναι εργαζόμενοι είτε όχι, είναι ένα κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης. Δηλαδή, το κομμάτι της συνέντευξης είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, γιατί αρκετοί από τους καταρτιζόμενους δεν έχουν έρθει σε τέτοιου είδους συνάντηση που να αφορά το κομμάτι αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δουν και αυτοί τι απαιτεί η αγορά εργασίας, τι απαιτήσεις έχουν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μπορούν απόψε να επιτύχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Ακριβώς για το λόγο αυτό γίνεται όλοι, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, οι απόφοιτοι μας έχουν 100% απορρόφηση στην αγορά εργασίας για το λόγο ότι γίνεται κάποια διαβούλευση κάθε χρόνο με όλους τους φορείς του Δήμου Αγίου Νικολάου, των γειτονικών περιοχών, του Δήμου Ροπεδίου, προκειμένου να κάνουμε αυτές τις ειδικότητες. Και για το λόγο αυτό λοιπόν σήμερα ήρθαν εδώ οι διευθυντές και οι προσωπάρχες όλων των επιχειρήσεων. Ωραία. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.